Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Επιστροφή στο στούντιο της Κρήτης. Σήμερα έχουμε πει πως επικοινωνούμε μεταξύ μας. Παράληψη. Τελευταία Κρήτη σήμερα της εβδομάδας και δεν έχουμε πει πως θα επικοινωνήσουμε. Για πες τα. Λοιπόν, στο κάτω μέρος της οθόνης βλέπετε πως επικοινωνούμε μεταξύ μας μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είμαστε παντού. Και σαν Κρήτη TV και σαν εκπομπή Κρήτη σήμερα και φυσικά σαν μονάδες. Μπάμπη Σαβίδης με λατινικούς χαρακτήρες, Μέρη Καριωτάκη με ελληνικούς χαρακτήρες σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Βλέπετε επίσης ότι η Κρήτη TV έχει κανάλι στο YouTube. Εκεί μπορείτε να δείτε όλες τις συνεντεύξεις που κάνουμε εδώ στην εκπομπή Κρήτη σήμερα. Γιατί μπορεί κάτι θέλετε να το ξανακούσετε ή κάτι να χάσατε και θέλετε να το δείτε. Και επίσης μπορείτε να δείτε όλες τις εκπομπές μας στο site μας kritetv.gr. Ανεβαίνουν καθημερινά όλες οι εκπομπές. Μπορείτε λοιπόν να απολαύσετε κάτι που χάσατε. Φυσικά, εννοείται ότι υπάρχει πάντα το τηλεφωνικό κέντρο της Crete TV, εκεί όπου μπορείτε να καλέσετε, να μας πείτε αυτό που θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας και εμείς θα το μοιραστούμε με τους υπόλοιπους. Λοιπόν, Μέρη, τώρα ξέρεις τι ώρα είναι. Μια ώρα δύσκολη. Όχι, είναι μια ώρα να πάμε στα Χανιά. Α. Είναι ώρα να μιλήσουμε για πολιτική. Να μιλήσουμε και για τις Βρυξέλλες, να μιλήσουμε και για ακρίβεια. Ναι. Όλα θα τα δούμε. Λοιπόν, να καλησπερίσουμε τον κύριο Νικόλα Φαραντούρη. Είναι καθηγητής Ευρωπαϊκού Δικαίου, σύμβουλος Ευρωπαϊκής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ και προσεχώς υποψήφιος Ευρωβουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα, κύριε Φαραντούρη. Καλή σας πέρα. Καλησπέρα στην Κρήτη. Καλησπέρα σε όλους τους κριτικούς και τις κριτικές και όπου φτάνει ο σταθμός, ο φιλόξενος σταθμός σας. Χαίρομαι που ανταμώνουμε στα Ερτζιανά πάνω από τη μεγαλώνισό μας. Λοιπόν, κύριε Φαραντούρη, θα μπω κατευθείαν στο ψητό. Τι ψηφοδέλτιο πρέπει να έχει ο ΣΥΡΙΖΑ για να μπορέσει να καλύψει αυτό το χάσμα που δημιουργήθηκε, που φάνηκε ότι δημιουργήθηκε στις εθνικές εκλογές? Λοιπόν, νομίζω ότι με την εισαγωγή σας, αγαπητή κυρία Καριωτάκη και κύριε Σαβίδη, πάμε κατευθείαν στο ψητό. Έτσι. Το ψητό δεν είναι άλλο από το ορόσημο των ευρωπαϊκών εκλογών σε περίπου 100 μέρες από τώρα. Θα είναι ένα ορόσημο για όλους, για όλα τα κόμματα, για τις πολιτικές δυνάμεις του τόπου. Αλλά είναι ένα ορόσημο ευρύτερα και για την κοινωνία και για τις περιφέρειες και για την Κρήτη, θα έλεγα, οι ευρωεκλογές. Δεν είναι κάτι ξένο μακριά από εμάς. Δεν θα στείλουμε κάποιους εκπροσώπους εκεί πάνω να συζητάνε γενικά και αφηρημένα πράγματα ή ζητήματα υψηλής πολιτικής για το αν θα μπει η Ουκρανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλα τέτοια που μπορεί να μην αγγίζουν τον κριτικό και την κριτικιά ή τον Έλληνα και την Ελληνίδα στη γειτονιά, στην περιφέρεια, στο χωριό. Είναι πράγματα που αποφασίζονται στις Βρυξέλλες για μας, χωρίς εμάς, ζητήματα που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητά μας, με την ακρίβεια, με το ηλεκτρικό ρεύμα, με τις επιδοτήσεις. Έχουμε και τις αγροτικές κινητοποιήσεις αυτές τις μέρες. Βέβαια. Ζητήματα ανεργίας, ζητήματα στήριξης νεανικής επιχειρηματικότητας. Όλα αυτά, πάνω από 80% της νομοθεσίας που ισχύει γύρω μας καθημερινά, αποφασίζεται στις Βρυξέλλες. Αυτό είναι κάτι, κύριε... Μπράβο, κύριε Φαραντούρη, αυτό είναι κάτι που ο κόσμος δεν το έχει ακριβώς στο μυαλό του. Δηλαδή, πολλοίς κόσμος έχει όντως στις Βρυξέλλες, ευρωβουλευτές, ως κάτι έτσι μακριά, απόμακρο, που αποφασίζει για άλλα ζητήματα και όχι για την καθημερινότητά του. Και πολλοί είναι αυτοί που λένε ότι ουσιαστικά οι ευρωεκλογές είναι κάτι εκλογές δεύτερες. Δεν μας αφορούν πολύ. Δεν είναι για μας, για τις ζωές μας. Και όμως, πολύ σωστά το επισημαίνετε και γι' αυτό ξεκινάω και εγώ από αυτή τη διαπίστωση. Και θα σας πω κάτι. Εάν υπάρχει ένας μοχλός πίεσης προς το υδροκέφαλο αθηναϊκό κέντρο, και το λέω αυτό επειδή απευθύνομαι σε μια δραστήρια περιφέρεια της χώρας μας, στην Κρήτη, που όμως πολλές φορές χρειάζεται να φωνάξει δυνατά για να ακουστεί στην αθηναϊκή κλειστή κοινωνία των κλειστών γραφείων. Αν υπάρχει ένας μοχλός πίεσης προς την εκάστοτε κυβέρνηση, είναι μέσω Βρυξελών. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Βλέπουμε πολλούς και δραστήριους τοπικούς βουλευτές να καταθέτουν διάφορες ερωτήσεις στο ελληνικό κοινοβούλιο και βλέπουμε την απαξιωτική εικόνα των άδειων εδράνων ή, ας πούμε, στα έδρανα της κυβέρνησης κάποιος γενικός γραμματέας ή κάποιος υφυπουργός να παρίσταται, δίθεν να σημειώνει και διάφορα άλλα. Και στην πραγματικότητα δεν υδρώνει το αυτή στα υπουργεία εκεί. Αν όμως το ζήτημα της περιφέρειας, το ζήτημα του ΒΟΑΚ, γιατί δεν προχώρησαν τα έργα, γιατί δεν έχει γίνει η υποδομή σε ένα χωριό, γιατί δεν έχουν ληφθεί μέτρα για την ακρίβεια και άλλα τέτοια που αφορούν ευρέως ευρωπαϊκές πολιτικές,
και κοινοτικά κοινοβούλια έρθει στις Βρυξέλλες και γίνει μια ερώτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αμέσως τρέχουν όλες οι υπηρεσίες και στην Ελλάδα. Σας φέρω ένα μικρό απλό παράδειγμα για το πώς μπορεί ο ρόλος του Ευρωβουλευτή να είναι καταλυτικός για να ξεκλειδώσει πράγματα που υπό άλλες συνθήκες θα ήταν δύσκολο. Και κάτι τελευταίο. Στην Ευρωβουλή δεν ασκούμε μόνο έλεγχο κοινοβουλευτικό. Στην Ευρωβουλή οι ευρωβουλευτές είναι νομοθέτες. Οι οδηγίες, οι κανονισμοί που εφαρμόζονται και στην χώρα μας και πολλές φορές κρύβονται πίσω από νόμους, προεδρικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις και δεν το ξέρουμε, αλλά είναι μια οδηγία που έρχεται να επιβληθεί και να ενσωματωθεί, αποφασίζονται εκεί. Είναι σημαντικό λοιπόν οι κοινωνίες, οι περιφέρειες να στείλουν ανθρώπους εκεί για να τους εκπροσωπήσουν με διεκδίκηση, με τεχνοκρατική επάρκεια και με διάθεση να διεκδικήσουν όσο το δυνατόν περισσότερα πράγματα για τις τοπικές κοινωνίες. Στις ευρωεκλογές, η διαφορά με τις εθνικές εκλογές είναι ότι στις εθνικές εκλογές αποφασίζει η χώρα για το ποιος θα την κυβερνήσει. Αυτό αποφασίστηκε το προηγούμενο καλοκαίρι και ανανέωσε η νυν κυβέρνηση τη θητεία της για άλλα 4 χρόνια. Δεν ξέρω αν θα την εξαντλήσει, αλλά αυτή ήταν η ετοιμιγορία του ελληνικού λαού. Σωστά, στις κύριε... ευρωεκλογές αποφασίζουμε ποιοι θα εκπροσωπήσουν τις κοινωνίες και τις περιφέρειες στις Βρυξέλλες. Εσείς κύριε Φαραντούρη, εμείς σας προαναγγείλαμε ουσιαστικά ως υποψήφιο ευρωβουλευτή με το ΣΥΡΙΖΑ. Βεβαίως υπάρχει και μια ειδική διαδικασία τώρα με προκριματικά στο ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Σαββίδη, υπάρχει μια διαδικασία που είναι πολύ δημοκρατική, που είναι καινούργια, πρωτότυπη. Θα εφαρμοστεί, ήδη έχει ξεκινήσει η σχετική πλατφόρμα του iSyriza, των προκριματικών εκλογών, των εσωκομματικών προκριματικών εκλογών. Όποιος από εμάς, όποιος από τα μέλη του κόμματος επιθυμεί, θεωρεί ότι μπορεί να προσφέρει στην υπόθεση της εκπροσώπησης της χώρας και της κοινωνίας και του κόμματος φυσικά, αλλά κυρίως της χώρας και της κοινωνίας στις Βρυξέλλες και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καλείται να υποβάλει ενδιαφέρον σε αυτή την πλατφόρμα. Και με την αφορμή αυτή θέλω να καλέσω τους ανθρώπους που ζουν και μας παρακολουθούν και δραστηριοποιούνται είτε στην Κρήτη είτε οπουδήποτε αλλού και πιστεύουν ότι μπορούν να προσφέρουν σε αυτή την υπόθεση, να μπουν, να σπεύσουν, να υποβάλουν το ενδιαφέρον τους σε αυτή την πλατφόρμα και να συγκροτήσουμε, θα υποβάλω και εγώ το ενδιαφέρον, πολύ σωστά, με τους υπόλοιπους φίλους που θεωρούμε ότι μπορούμε να προσφέρουμε στα κοινά και κυρίως εκεί πάνω που, όπως είπαμε, αποφασίζονται κρίσιμα πράγματα για το μέλλον του τόπου. Και από εκεί και πέρα θα συγκροτηθεί ένα ψηφοδέλτιο, το οποίο θα είναι συμπληρωματικό, θα είναι ένα ψηφοδέλτιο τεχνοκρατικά επαρκές, θα είναι ένα ψηφοδέλτιο διεκδικητικό για αυτά που έρχονται και θα συζητηθούν στην Ευρώπη τα επόμενα χρόνια. Τώρα, μου δίνετε αφορμή για ένα ερώτημα. Εντάξει, αποφασίζονται όλα στην Ευρώπη και ουσιαστικά μας έρχονται ως οδηγίες εδώ και εμείς τις εφαρμόζουμε. Εμείς όταν λέμε εννοούμε οι κυβερνήσεις. Άρα αυτό σημαίνει ότι όλα αυτά τα μέτρα τα οποία κατά καιρούς λέμε ότι είναι προβληματικά, ότι είναι άδικα, ότι κάνουν το λαό μας να στενάζει, τους συμπολίτες μας να στενάζουν, δεν είναι πολιτική των κυβερνήσεων, είναι πολιτική της Ευρώπης. Θα σας απαντήσω. Στην Ευρώπη αποφασίζονται σημαντικά πράγματα που άλλοτε έρχονται κουτί να τα εφαρμόσεις χωρίς να παρεκκλίνεις. Περισσότερες φορές όμως έρχονται με τη μορφή μιας ευρωπαϊκής οδηγίας. Εκεί υπάρχει υποχρεωτική ενσωμάτωση της οδηγίας, αλλά αφήνονται περιθώρια διακριτικής ευχέρειας, υπάρχει διακριτική ευχέρεια στο κράτος. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Η εργατική νομοθεσία στην Ευρώπη δεν μιλάει για απλήρωτες υπερορίες. Η εργατική νομοθεσία στην Ευρώπη μιλάει για συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Η εργατική νομοθεσία και η τάση στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τετραήμερη εργασία με πενθήμερη αποζημίωση. Εμείς εδώ πάμε για 16 ώρες. Πολύ ωραία. Πολύ κακά μάλιστα. Καθόλου ωραία. Όμως έχετε πολύ δίκιο που το επισημαίνετε και γι' αυτό το αναφέρω. Αυτό είναι στη διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών να το ορίσουν. Είναι κυβερνητική πολιτική. Υπάρχουν άλλα πράγματα που αποφασίζονται, όπως για παράδειγμα για αυτά που διαμαρτύρονται οι Ευρωπαίοι αγρότες, για την κοινή αγροτική πολιτική, για τον τρόπο με τον οποίο θα κατανέμονται οι επιδοτήσεις ή θα εισάγονται ξένα προϊόντα από αναπτυσσόμενες χώρες τα επόμενα χρόνια. Και διαμαρτύρονται και κατεβαίνουν με τα τρακτέρ στο Βερολίνο και στο Παρίσι. Υπάρχουν όμως και άλλα πράγματα που οφείλονται σε εσωτερικές ολιγοδοτήσεις και πλημέλειες, όπως για παράδειγμα η καταβολή των αποζημιώσεων έγκαιρα στους αγρότες μας. Γι' αυτό δεν ευθύνεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, ευθύνεται η γραφειοκρατία των Υπουργείων και ενδεχομένως
και η πλημελής οργάνωση και διαχείριση των πόρων που μας έχουν δοθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, η ακρίβεια στην αγορά, ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η αγορά ενέργειας στην Ευρώπη είναι πανευρωπαϊκός. Η ακρίβεια, κύριε Φαραντούρη, συγγνώμη που σας διακόπτω, που είναι και το βασικό αντικείμενο της απόψινής σας εκδήλωσης, έτσι. Πολύ σημαντικό αυτό, βεβαίως. Γι' αυτά θα συζητήσουμε σε λίγη ώρα στο επιμελητήριο των Χανίων. Όπως επίσης είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε πριν από περίπου μια εβδομάδα, θα θυμάστε, στο φιλόξενο εργατικό κέντρο του Ηρακλείου. Ξεκίνησε από το Ηρακλείο αυτή η μεγάλη συζήτηση για την ακρίβεια. Την επαναλάβαμε στο Λασίθι. Και σήμερα, εγώ βρίσκομαι στα Χανιά, βρέθηκα και στο Ρέθυμνο σήμερα το μεσημέρι και θα έχουμε μια πλήρη συζήτηση για την ακρίβεια. Επειδή λοιπόν με ρωτάτε για την ευρωπαϊκή διάσταση της ακρίβειας, σας λέω ότι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν τα χρηματιστήρια ενέργειας στην Ευρώπη είναι ευρωπαϊκός. 27 χρηματιστήρια υποχρεωτικά θεσπίστηκαν και τη χώρα μας με υποχρεωτική ευρωπαϊκή οδηγία να λειτουργήσουν. Όμως, υπάρχουν χώρες που παρεμβαίνουν στα χρηματιστήριά τους. Υπάρχουν χώρες που αποσυνδέουν τη φούσκα, για παράδειγμα, του φυσικού αερίου από την τιμή της κιλοβατόρας. Υπάρχουν χώρες όπως η Γαλλία που βάζουν πλαφόν στα κέρδη των ενεργειακών εταιριών τους. Η Γαλλία του Μακρόν το 2021 επέβαλε πλαφόν 4% στα κέρδη της γαλλικής ΔΕΗ, της γαλλικής Electricité de France. Άρα οι χώρες έχουν εργαλεία, μπορεί να τίθεται ένα γενικό πλαίσιο, όμως από την Ευρώπη, και εκεί είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος των ευρωβουλευτών που λέγαμε πριν, να ψηφίζουν πράγματα και να διεκδικούν για τους λαούς, για τις κοινωνίες, για τις χώρες τους, για τις ιδιαιτερότητες των χωρών που εκπροσωπούν. Όταν όμως εφαρμοστεί αυτό το πλαίσιο, πάλι υπάρχει διακριτική ευχέρεια κάθε χώρας να χρησιμοποιήσει τα εργαλεία της που τις δίνει το ευρωπαϊκό και το εθνικό δίκαιο. Κάποιες χώρες το κάνουν, κάποιες χώρες δεν το κάνουν. Η δική μας χώρα, για παράδειγμα, λυπούμε που θα το πω, δεν θέλω να εκτραπώ σε αντιπολιτευτική ρητορική τέτοια ώρα, αλλά 4 χρόνια άφησε την αγορά εντελώς ανεξέλεγκτη, όχι μόνο στην ενέργεια, αλλά και σε επιμέρους κλάδους. Και γι' αυτό ο πρωθυπουργός. Η κυβέρνηση τώρα, κύριε Φαραντούρη, η κυβέρνηση τώρα δεν λέει ότι έχει επιβάλει τα μεγαλύτερα πρόστιμα. Όχι. Ο Πρωθυπουργός πριν από ένα μήνα αναφώνησε ότι δεν μπορούν κάποιοι να μας θεωρούν μπανανία. 4 χρόνια που μας θεωρούσαν δηλαδή μπανανία, γιατί δεν άνοιξε ρουθούνι? Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα. Και δεύτερον, ωραία, άρχισαν να πέφτουν κάποια πρόστιμα, πριν από ένα μήνα πέσανε 1-2 πρόστιμα. Και τι έγινε, τον καταναλωτή αυτό πώς τον ωφελεί? Μείωσε την ακρίβεια αυτό? Κάθε μέρα που πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ, όσοι από εμάς πηγαίνουμε, και είμαι σίγουρος ότι η συντριπτική πλειονότητα όσων μας βλέπουν, και εγώ ο ίδιος ως οικογενειάρχης, πατέρας τριών τέκνων, πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, είδατε πουθενά να πέφτουν οι τιμές σε κανένα προϊόν? Και επίσης, αυτό που μας ενδιαφέρει δεν είναι να μπουν 300, 400, 500 χιλιάδες πρόστιμα σε μια πολυεθνική που έχει τζίρο 380 εκατομμύρια και έχει αυξήσει το τζίρο της από χρονιά σε χρονιά 60% και με δυσθεώρητα κέρδη 100-150 εκατομμυρίων. Διότι απλούστατα το πρόστιμο των 500 ευρώ είναι ένα ξεκάρφωμα για να συνεχίσει την εσχροκερδία της και τις ενδεχομένες στρεβλώσεις στην αγορά και τις εναρμονισμένες πρακτικές. Έχω πει επανειλημμένως δε. Και τώρα σας μιλάω σαν καθηγητής του Ευρωπαϊκού Δικαίου και του Δικαίου του Ανταγωνισμού, ότι η χώρα μας είναι καρτελοποιημένη. Υπάρχουν σε κάθε επιμέρους κλάδο της οικονομίας τηλεπικοινωνίες, λιανική, μεταποίηση, γάλα. Έτσι, υπάρχουν 3-4-5 μεγάλες μεγαλοεταιρείες, μια χούφτα εταιριών που ελέγχουν την αγορά και πολλές φορές οι εταιρείες αυτές συνεννοούνται να κρατάνε τις τιμές ψηλά. Αυτό λέγεται καρτέλ. Και το καρτέλ τιμωρείται με ποινή φυλάκισης. Έχετε δει εσείς τα τελευταία 4 χρόνια να μπει κανείς φυλακή για συμμετοχή σε καρτέλ? Η αλήθεια είναι όχι. Δεν έχουμε δει βέβαια και τα προηγούμενα χρόνια, και όταν είδαμε ήρθαν και απήλθαν. Για να θυμηθούμε. Κυρία Καριωτάκη, αν μου επιτρέπετε ένα μικρό σχόλιο. Το 2015-19 η τιμή του ρεύματος όχι μόνο δεν αυξήθηκε ούτε ένα λεπτό, ούτε ένα σεντ, μειώθηκε μεσοσταθμικά. Από το 2015 μέχρι το 2019. Τώρα όμως υπήρξαν 2 διαδοχικές μειώσεις και μάλιστα με πολύ μεγάλη πίεση από την Τρόικα. Εγώ εκείνη την περίοδο ήμουν διευθυντής νομικών υπηρεσιών, νομικός σύμβουλος για 10 χρόνια από το 2009 μέχρι το 2019 της ΔΕΠΑ. Γνωρίζω λοιπόν τις διαπραγματεύσεις και μπορώ να σας διαβεβαιώσω, το ξέρουν οι περισσότεροι που ασχολούνται με αυτά τα πράγματα, ότι η Τρόικα εκείνη την περίοδο πίεζε για υψηλές αυξήσεις σε όλα τα τιμολόγια. Αλλά ήταν συγκεκριμένη πολιτική βούληση, πολιτική απόφαση να μην αυξηθούν τα τιμολόγια της ΔΕΗ. Η ΔΕΗ αύξησε τα τιμολόγια της πολύ αργότερα, από το 19 και από το 20 και το 21, ενεργοποιώντας την περίφημη ρήτρα αναπροσαρμογής. Το θυμόμαστε όλοι. Βεβαίως, που οδήγησε υπόλοιπες εταιρείες και είδαμε αυτούς τους δυσθεώρητους λογαριασμούς που ακόμα έρχονται να μας τρομάζουν στο σπίτι και κυρίως
καταλήγουν στο ράφι του σούπερ μάρκετ. Γιατί η ενεργειακή ακρίβεια δεν είναι μόνο ο λογαριασμός του ρεύματος και η υψηλή τιμή στο ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου, είναι το υψηλό κόστος και οι ανατιμήσεις και η ακρίβεια που καταλήγει στο ράφι του σούπερ μάρκετ. Τώρα όμως και στην Ευρώπη που παίρνονται κεντρικά οι αποφάσεις και που ενδεχόμενα θα μπορούσε να δώσει και μια οδηγία διαφορετική, ας πούμε έτσι, υπέρ των λαών, η πλειοψηφία είναι της ίδιας πολιτικής κατεύθυνσης με την κυβέρνηση που έχουμε κι εμείς, έτσι δεν είναι? Θα σας πω κάτι. Εξαρτάται. Εάν οι χώρες, οι πολιτικές δυνάμεις, οι προοδευτικές δημοκρατικές συνασπιστούν και έχει γίνει κατ' επανάληψη, μπορούν να κερδίσουν πάρα πολλά πράγματα. Σας φέρνω για παράδειγμα πρόσφατους κανονισμούς και οδηγίες, στις οποίες για παράδειγμα οι σοσιαλδημοκράτες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τους αριστερούς, με τους left, το αριστερό κόμμα με το σοσιαλδημοκρατικό κόμμα, συμπορεύτηκαν και κέρδισαν πάρα πολύ σημαντικές νίκες. Όπως για παράδειγμα για την υποχρεωτική αποκατάσταση της κατεστραμμένης γης. Την ώρα που γεγόταν η μισή Ελλάδα το καλοκαίρι, η χώρα μας, δυστυχώς, οι ευρωβουλευτές του κυβερνώντος κόμματος που ανήκουν στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, δυστυχώς παρέα με την ακροδεξιά, με την πτέρυγα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καταψήφισαν έναν εμβληματικό νόμο για την προστασία του περιβάλλοντος και την αποκατάσταση της κατεστραμμένης γης, που ο οποίος πέρασε τελικά, επειδή συνασπίστηκαν οι προοδευτικές δημοκρατικές δυνάμεις της Ευρώπης με προτεργάτες, το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα και την αριστερά, την Ευρωπαϊκή Αριστερά. Εκεί τα καταφέρατε, κύριε Φαραντούρη, γιατί εδώ στις εθνικές εκλογές λέγαμε και ξαναλέγαμε για το συνασπισμό, λέγατε και ξαναλέγατε, αλλά τελικά δεν πείσατε. Καμία αντίρρηση. Να συμφωνήσω μαζί σας. Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε μία πρόταση για την απλή αναλογική, μία πρόταση συνεργασίας. Νομίζω ότι κακώς επιμείναμε μέχρι τέλους αυτήν, αν και θεωρώ ότι δεν ήταν λάθος η λογική της συνεργασίας. Εγώ έτσι κι αλλιώς είμαι υπέρ των συνεργασιών. Λάθος δεν ήταν, αλλά φάνηκε εκ του αποτελέσματος ότι σας τύχησε, κύριε Φαραντούρη. Μα το είπα πρώτος εγώ και έχετε. Από την άλλη, το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρότεινε σε ανύποπτο χρονικό διάστημα συνεργασία των προοδευτικών δημοκρατικών δυνάμεων ήταν μια καθαρή και ειλικρινής στάση ευθύνης. Ότι στήχησε, αλλά από εκεί και πέρα δεν νομίζω ότι οι συνεργασίες σε επιμέρους πολιτικές πρέπει να δαιμονοποιούνται. Είμαι της άποψης δε ότι αυτά δεν έρχονται από πάνω. Αποδείχθηκε, όπως πολύ σωστά λέτε, ότι δεν θα λειτουργήσουν εύκολα. Έρχονται συνήθως από κάτω. Όταν δηλαδή και εντός κοινοβουλίου και εκτός κοινοβουλίου και σε επιστημονικό επίπεδο και σε πολιτικό επίπεδο κάποιοι άνθρωποι συμφωνούν σε θέσεις, προτάσεις, στάσεις για ζητήματα ανεργίας, για ζητήματα δημογραφικού, για ζητήματα ακρίβειας, για ζητήματα ενέργειας, για ζητήματα περιβάλλοντος και χτίζονται συνέργειες και τέτοιου είδους συνεργασίες, νομίζω ότι μπορεί να φτάσουμε κάποια στιγμή να δούμε ευρύτερες συνεργασίες των πολιτικών δυνάμεων. Όπως έτσι και εγώ, όπως ξέρετε, όχι μόνο δεν τα ξορκίζω αυτά, απέναντίας θεωρώ ότι είναι πολύτιμη οδηγή για το μέλλον. Τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, κύριε Φαραντούρη, τα ξορκίζετε? Γιατί έχει γίνει πολλής λόγος. Είναι στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Εσείς έχετε και σπουδές στο εξωτερικό, αν δεν κάνουμε λάθος. Είστε βεβαίως και στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά, σωστά? Yeah. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που έκανα επισκεπτόμενος στο Ηράκλειο την προηγούμενη εβδομάδα ήταν να συναντηθώ με τον Μπρίτανη και εκπροσώπους των καθηγητών, των διοικητικών στελεχών και του ερευνητικού προσωπικού του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου που κοσμεί την πόλη μας, την πόλη σας, του Ηράκλειου. Το πρώτο πράγμα που έκανα επισκεπτόμενος στα Χανιά χθες και σήμερα ήταν να επισκεπτώ εκπροσώπους των καθηγητών, του ερευνητικού και διδακτικού προσωπικού του Πολυτεχνείου Κρήτης. Και υπάρχουν βεβαίως και υπάρχει και το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Τα διαμάντια, τα πανεπιστημιακά, τα ερευνητικά που προάγουν την καινοτομία και τα οποία σε καθεστώς υποστελέχωσης, σε καθεστώς απαξίωσης, σε καθεστώς υποχρηματοδότησης προσπαθούν να σταθούν στο διεθνή ανταγωνισμό όρθιοι και βγάζουν εξαιρετικούς φοιτητές. Είχα και εγώ στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς που είμαι καθηγητής και διευθυντής των μεταπτυχιακών στην ενέργεια εξαιρετικούς αποφύτους από τα πανεπιστήμια της Κρήτης που μας κάνουν περήφανους και διαπρέπουν σε ολόκληρη την Ευρώπη και την Αμερική. Άρα λοιπόν αυτό που ξορκίζω είναι η απαξίωση, η υποχρηματοδότηση και η υποστελέχωση. Καμία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχει τόσο χαμηλή χρηματοδότηση για τα δημόσια πανεπιστήμια της. Όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τη Βρετανία,
που έφυγε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά είναι μια χώρα που ήταν 50 χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία. Το πρώτο πράγμα που κάνουν είναι να ενισχύουν τα πανεπιστήμια τους και όχι να τα απαξιώνουν. Μιλάμε για ηλικιώδη ποσά. Τη στιγμή που στα ελληνικά πανεπιστήμια μου έλεγαν οι συνάδελφοί μου καθηγητές σήμερα το πρωί του Πολυτεχνείου Κρήτης ότι από τον προϋπολογισμό 1,2 αν δεν απατώμε εκατομμύρια, 1 εκατομμύριο προϋπολογισμός για το Πολυτεχνείο της Κρήτης και 1000 ευρώ για κάθε εργαστήριο τη στιγμή που πανεπιστήμια στην Αμερική χρηματοδοτούνται από το δημόσιο, παρακαλώ, με δισεκατομμύρια για την καινοτομία, για την ανάπτυξη, για την έρευνα και την εξωστρέφεια. Αυτά όλα θα πρέπει να μας απασχολήσουν και θα πρέπει να απασχολήσουν και τους κριτικούς και τις κριτικές που μας βλέπουν, διότι το να απαξιώνεται ένα πανεπιστήμιο εχμής στην πρώτη γραμμή της καινοτομίας, της έρευνας, που ανεβάζει τη χώρα, που φέρνει τα παιδιά από το χωριό, τα κάνει επιστήμονες να κατακτήσουν και να ανοίξουν τα φτερά τους σε όλο τον κόσμο και εν πάση περιπτώσει οδηγεί και στην καλύτερη ευημερία μιας κοινωνίας και στην ανάπτυξή της, νομίζω είναι τεράστιο λάθος. Τα δημόσια πανεπιστήμια δεν κινδυνεύουν από κανένα ιδιωτικό κολέγιο που θα έρθει να ανοίξει στο δεύτερο όροφο της οδού Κάνιγκος στην Αθήνα. Απλά με προβληματίζει πάρα πολύ, το θεωρώ εντελώς άκερο, υποκριτικό και αναντίστοιχο να βάζουμε προτεραιότητα της εκπαιδευτικής μας πολιτικής πώς θα επιτρέψουμε σε ένα-δυο κολέγια να ανατοποιηθούν τη στιγμή που κινδυνεύουν να κλείσουν δεκάδες τμήματα και έχουν ήδη κλείσει σε ολόκληρη την περιφέρεια και στη χώρα μας. Αυτή είναι η συζήτηση που πρέπει να γίνει και όχι άλλη. Όπως επί 4 χρόνια δυστυχώς η συζήτηση που γινόταν με τα ελληνικά πανεπιστήμια ήταν πώς θα ιδρυθεί η πανεπιστημιακή αστυνομία που και οι ίδιοι αστυνομικοί και οι ενώσεις τους την είχαν καταδικάσει. Δεν και τη η οποία δεν περπάτησε ποτέ. Κατέληξε σε φιάσκο. Ναι, έχει καταλήξει σε φιάσκο. Πάντως. Είχαμε προειδοποιήσει για το φιάσκο και τότε μας λέγανε διάφορα εφιολογήματα κάποιοι άνθρωποι που δεν έχουν πατήσει το πόδι τους σε διεθνή πανεπιστήμια. Εγώ, δόξα τω Θεώ, έχω γνωρίσει πολλά πανεπιστήμια, διδάσκω σε πανεπιστήμια, είμαι διδάκτορ του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, έκανα το διδακτορικό μου εκεί. Δεν υπάρχει πανεπιστημιακή αστυνομία πουθενά στον κόσμο. Ωραία. Υπάρχει διοικητικό. Επειδή το... Υπάρχει έλεγχος, υπάρχει διοικητικό προσωπικό, αστυνομία να περιφρουρεί πανεπιστήμια μέσα και έξω, δεν υπάρχει πουθενά στην Αμερική και στην Ευρώπη. Επειδή το βασικό επιχείρημα είναι ότι όλη η Ευρώπη έχει ιδιωτικά πανεπιστήμια, εμείς γιατί να έχουμε αυτό το ταμπού. Εσείς που έχετε λοιπόν αυτή την εμπειρία από το εξωτερικό και την Ευρώπη, τι λέτε, είναι όλη η Ευρώπη γεμάτη ιδιωτικά πανεπιστήμια? Θα σας απαντήσω. Όλη η Ευρώπη ενισχύει με ηλικιώδη ποσά τα δημόσια πανεπιστήμια της. Εμείς συστηματικά τα τελευταία χρόνια τα υποχρηματοδοτούμε, τα υποστελεχώνουμε και τα απαξιώνουμε. Να ξεκινήσουμε από αυτό το ερώτημα. Mm-hmm. Αν λύσουμε αυτό το ερώτημα, όλα τα υπόλοιπα είναι δευτερεύοντα. Mm-hmm. Γιατί είμαστε η μοναδική χώρα στην Ευρώπη που έχουμε τόσο χαμηλά κονδύλια, αναλογικά έτσι, και με το ΑΕΠ μας αναλογικά και με τις οικονομικές μας δυνατότητες. Τόσο χαμηλά κονδύλια για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αυτή είναι η μοναδικότητα. Και να σας πω και κάτι. Η συντριπτική πλειονότητα στην Ευρώπη σπουδάζει σε τέτοια δημόσια πανεπιστήμια. Στη Γερμανία. Ποια είναι ιδιωτικά πανεπιστήμια στη Γερμανία? Ποιο είναι ιδιωτικό πανεπιστήμιο στη Γαλλία? Θέλω να πω δηλαδή ότι η συζήτηση δυστυχώς αντιστρέφεται. Είμαστε υπέρ ή κατά των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Νομίζω ότι το ερώτημα είναι εντελώς αναντίστοιχο με τις προτεραιότητες που πρέπει να έχει η πολιτεία αυτή τη στιγμή για τα δημόσια πανεπιστήμια. Έχουμε αρκετά και καλά πανεπιστήμια. Μου λέγανε σήμερα κάποιοι γονείς που συνάντησα στο Ρέθυμνο, ρε παιδί μου, θέλουμε να σπουδάσουν νομική τα παιδιά μας και δεν έχουμε περάσει στη νομική Αθηνών και στη νομική Θεσσαλονίκη και αναγκαζόμαστε να τα στείλουμε στην Κύπρο. Και υπενθυμίζω λοιπόν στους γονείς αυτούς ότι επί ΣΥΡΙΖΑ το 2015-2019, με συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών, είχε οργανωθεί μια νομική σχολή στην Πάτρα. Uh-huh. Προσωπικά δεν θεωρώ ότι πρέπει να αυγατίζουν οι σχολές χωρίς προγραμματισμό, αλλά εν πάση περιπτώσει, εφόσον υπήρχε μια ευρύτερη απέτηση να υπάρξει και μια νέα νομική σχολή και την είχε αποδεχθεί το Πανεπιστήμιο των Πατρών και τη στήριζε η πολιτεία και είχαν εξευρεθεί και οι πόροι και οι καθηγητές υψηλού επίπεδου, γιατί η νέα κυβέρνηση που προέκυψε το 19 την έκλεισε, την κατάργησε, άστε, δεν την προχώρησε? Ένα ερώτημα και βέβαια είναι και τι γίνεται και μετά. Επικαλείται την ανάγκη να σπουδάσουν κάποια παιδιά, όπως επίσης το ίδιο συμβαίνει και με την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Mm. Με την ελάχιστη βάση εισαγωγής, η οποία αφήνει έξω δεκάδες χιλιάδες φοιτητές, που δεν είναι η βάση του 10, προς Θεού, έτσι, δεν είναι το 5 και το 6, το 14, το 15, το 16 η ελάχιστη βάση εισαγωγής. Αυτά τα παιδιά θεωρούνται ανεπαρκή για την πολιτεία για να μπουν σε ένα δημόσιο πανεπιστήμιο. Αυτά τα παιδιά θα θεωρηθούν επαρκέστατα μετά για
ένα ιδιωτικό κολέγιο εντός εισαγωγικών πελάτες που θα αφήσουν τα χρήματά τους για να σπουδάσουν επιτέλους σε ένα ιδιωτικό κολέγιο. Φυσικά. Δεν εύλογο αντιφατικά όλα. Εύλογο το ερώτημα. Λοιπόν, η απάντηση θα είναι φυσικά. Κύριε Φαραντούρη. Έτσι. Κάποιος θα σας απαντούσε φυσικά. Βέβαια. Λοιπόν, εμείς να σας αποδεσμεύσουμε γιατί ξέρουμε ότι υπάρχει και η εκδήλωση. Πάντως θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Σε άλλη κουβέντα θα μιλήσουμε για τα ενεργειακά, διότι τα ξέρετε πάρα πολύ καλά και εκ των έσω. Σας δεσμεύουμε δηλαδή από τώρα, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας, θα μιλήσουμε για τα ενεργειακά και την Κρήτη. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά για την παρουσία σας. Δική μου όλη χαρά στη φιλόξενη εκπομπή σας. Είμαι πάντα στη διάθεσή σας. Χαίρομαι να συνομιλώ μέσα από το φιλόξενο κανάλι σας με τον κόσμο της Κρήτης, με τον οποίο συνδέομαι προσωπικά, οικογενειακά, ακαδημαϊκά, επιστημονικά. Και πολλές εκατοντάδες φοιτητές μου μας παρακολουθούν και χαίρονται όταν επικοινωνώ και μέσα από το κανάλι σας με αυτούς. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Στην επόμενη σύνδεσή μας, κύριε Φαραντούρη, θα μας πείτε και εκ των έσω τις διαπραγματεύσεις με την Τρόικα. Οκ. Okay. Θα σας τα πω όλα. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Γεια σας. Καλό βράδυ.